Καλωσορίζω τον κύριο Γιώργο Αγριμανάκη, υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με την παράταξη Δικαίωμα στην πόλη, και τον Αλέξη Καλοκαιρινό. Κύριε Αγριμανάκη, καλό μεσημέρι, πώς είστε? Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω είμαστε καλά και πορευόμαστε μέχρι και την Παρασκευή που κλείνει ουσιαστικά η προεκλογική περίοδος σε μια γιορτή της Δημοκρατίας, έτσι όπως πρέπει και έτσι όπως θέλει η κοινωνία μας. Η γιορτή της Δημοκρατίας είναι μεγάλη αλήθεια, και το λέμε, τον έχεις τη δυνατότητα να πηγαίνεις στην κάλπη. Κύριε Γρημανάκη, κατά εσάς προσωπικά, είτε και σαν παράταξη στη συνέχεια, μπορείτε να απαντήσετε σε όποιο από τα δύο θέλετε, εγώ θα έλεγα και στα δύο. Πείτε μου, ποιο είναι το πολιτικό διακύβευμα αυτής της εκλογικής αναμέτρησης? Το πολιτικό διακύβευμα αυτής της αναμέτρησης έχει να κάνει με την αλλαγή πορείας που χρειάζεται η κοινωνία μας, το στήριγμα που χρειάζονται οι πολίτες μας, το ανθρώπινο πρόσωπο που πρέπει να έχει η νέα δημοτική αρχή για να επιτελέσει ένα σχέδιο που θα αφορά δύο άξονες, τον άξονα της ποιοτικής καθημερινότητας και τον άξονα των μεγάλων μακρόπνων τομικών αλλαγών που χρειάζεται το Ηράκλειο για να το κάνουμε μια πραγματικά ευρωπαϊκή πόλη, μια πόλη που θα είναι ελκυστική για όλο τον κόσμο. Αυτό είναι το διακύβευμα, η αλλαγή πορείας. Το Ηράκλειο έχει μείνει στάσιμο. Οι πολίτες που χρειάζονται και στήριγμα και καθοδήγηση, αλλά και σχέδιο, και ένα κοινωνικό πρόσωπο από την Δημοτική Αρχή με βάση τα δεδομένα της κοινωνίας έτσι όπως βιώνουν την καθημερινότητά τους. Στο επίκεντρο λέτε ο άνθρωπος δηλαδή. Ακριβώς, πάντα, μα δεν το κουβεντιάζουμε. Η Δημοτική Αρχή θα πρέπει να έχει την αρχή και το τέλος και όλη τη διαδρομή να είναι ο άνθρωπος και μόνο ο άνθρωπος. Γι' αυτό μας επιλέγουν οι συμπολίτες μας, για να τον υπηρετήσουμε σε όλες τις εκφάσεις, για να του δημιουργήσουμε την αξία που χρειάζεται, για να δημιουργήσουμε τα σχέδια, τις υποδομές, τους μηχανισμούς και ό,τι άλλο χρειάζεται ο Δήμος για να προοδεύσει η κοινωνία μας, για να αισθάνεται καλά ο πολίτης που ζει στην πόλη του, να βιώνει την καθημερινότητα του με ευχαρίστηση, για να ελκύει νέο κόσμο να παραμένει στον τόπο του και για να προσελκύει και άλλο κόσμο από τον υπόλοιπο κόσμο, εκτός της Κρήτης εννοώ, που θα επισκέπτονται για να ζήσουν αυτή την ομορφιά στην πόλη μας. Αυτό πρέπει να είναι το διακύβευμα, αυτό είναι το διακύβευμα και αυτό πρέπει να είναι και το πρώτο μέλημα της Δημοτικής Αρχής. Κύριε Γρημανάκη, πόσο εύκολο είναι για μένα το Δημότη με όλη αυτή την ταλαιπωρία που υφίσταμε μέχρι σήμερα? Τα έχουμε ξαναπεί πολλά και στο παρελθόν, για αυτά τα οποία δεν έχουν γίνει, αυτά τα οποία διαμαρτυρόμαστε, αυτά τα οποία θα θέλαμε να έχουμε, τόσο στο επίπεδο της καθημερινότητας όπως επίσης και στο κομμάτι της ανάπτυξης σε όλο το Δήμο Ηρακλείου. Πόσο λοιπόν εύκολο είναι για μένα αυτή την ώρα το Δημότη που παραπονιέμαι για χίλια δύο πράγματα να καταλάβω και να ερμηνεύσω το δικαίωμα στην πόλη και τι δυνατότητα μου δίνει αυτό το δικαίωμα στην πόλη μου? Θα σας πω. Καταρχάς, ο κόσμος πρέπει να επιλέξει ποια ομάδα, ποιοι άνθρωποι έχουν την εμπειρία, τη γνώση και τις δεξιότητες να υλοποιήσουν όλο αυτό το σχέδιο του προγράμματος, το οποίο έτσι όπως έχει ξεδιπλωθεί από όλες τις παρατάξεις. Αυτό είναι το πρώτο πράγμα. Η άλλη μας φιλοσοφία που θέλω να εξειδικεύσω με αφορμή του βήματος που μου δίνεται είναι ότι εμείς η φιλοσοφία μας είναι να κάνουμε μια ανοιχτή πόλη. Μια ανοιχτή πόλη που θα έχει δικαίωμα ο κάθε πολίτης στο όλο της πόλης, είτε αυτός είναι κάτοικος των χωριών της πόλης μας, είτε είναι κάτοικος του περιφερειακού Ηρακλείου, είτε είναι κάτοικος του αστικού ιστού. Θέλουμε λοιπόν να ανοίξουμε αυτή τη σχέση, θέλουμε να την κάνουμε συμμετοχική, θέλουμε να την κάνουμε διαδραστική και θέλουμε να αποκεντρώσουμε και όλες τις υπηρεσίες που υπάρχουν στο κέντρο που συμφορείται, να αποσυμφορηθεί το κέντρο για να δημιουργήσουμε την αξία που θέλουν οι γειτονιές, να γλιτώσουμε έτσι το κυκλοφοριακό κομφούζιο που γίνεται στο κέντρο του Ηρακλείου, αλλά τώρα πια γίνεται και στις περιφερειακές περιοχές, να ανοικοδομήσουμε και να ανασυγκροτήσουμε την πολεοδομία μας, το πολεοδομικό μας σχέδιο που το έχει ανάγκη τόσο η Ηράκλειο. Έχει να γίνει πολεοδομικό σχέδιο πολλά χρόνια, κυρία Μπουργεράκη, και είναι η πόλη που πραγματικά το έχει τόσο πολύ ανάγκη. Πολλά μπορούν να γίνουν, μπορούμε να σχεδιάσουμε. Το Ηράκλειο, το δικαίωμα στην πόλη, δίνει τη δυνατότητα μιας αλλαγής φιλοσοφίας, όπου θα ενώσουμε την ιστορία μας, τον πολιτισμό μας, με το κέντρο του Ηρακλείου, θα ενώσουμε τα χωριά μας, το περιεστικό Ηράκλειο,
με το κέντρο του Ηρακλείου και έτσι θα είμαστε μια ανοιχτή πόλη με δικαίωμα όλους προς όλα. Αυτή είναι η φιλοσοφία μας, αυτό είναι το νέο έτσι. Σε, το νέο... σε τι βάθος χρόνου αυτό? Ακούστε, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα. Γιατί το λέω όχι γιατί θέλω αυτή την ώρα να κάνω την αντιπολίτευση, αλλά σκέφτομαι με βάση αυτά τα οποία λέτε ότι από 1η Ιανουαρίου του 2024 πραγματικά το έργο θα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ούτως ή άλλως θα έχει προηγηθεί ένα διάστημα που πλέον θα έχετε τη δυνατότητα, εφόσον εκλεγείτε, να διαχειριστείτε διαφορετικά τα πράγματα σαν συνδυασμός δικαίωμα στην πόλη. Αλλά για να δούμε λίγο και το βάθος χρόνου το οποίο απαιτείται, έτσι ώστε να μπει το νερό στο αυλάκι, όπως λέμε, κύριε Γρημανάκη. Χαίρομαι για την ερώτησή σας. Νομίζω ότι άμεσα, γρήγορα και με στοχευμένες έτσι, παρεμβάσεις και διαδικασία θεράπευσης πρέπει να γίνουν πράγματα και διαδικασίες που έχουν κάνει με την ποιοτική καθημερινότητα. Αυτό δεν χρειάζεται χρόνο. Χρειάζεται απλά σχέδιο άμεσο και διοίκηση του σχεδίου. Αυτό και μόνο είναι η απλή καθημερινότητα. Δηλαδή, αυτό μπορεί να γίνει από το πρώτο τρίμηνο και να διαρκέσει μέχρι τον πρώτο ή τον δεύτερο χρόνο, αλλά να θεραπεύσουμε όλες τις παθογένειες που έχουμε στην καθημερινή μας ζωή, στην καθημερινή μας πρακτική, να δημιουργήσουμε, να ανασυντάξουμε λίγο το κομμάτι των υπηρεσιών του Δήμου και να βάλουμε σε τάξη τα οικονομικά που έχουν τεράστιο πρόβλημα. Γνωρίζουμε πολύ καλά, γνωρίζετε και εσείς, κυρία Δουλειά, και εγώ, ότι εγώ είμαι ήδη δημοτικός σύμβουλος και μάλιστα υπήρξα και μέλος της Οικονομικής Επιτροπής. Οπότε γνωρίζω πολύ καλά τι σημαίνει η οικονομική διαχείριση του Δήμου. Χρειάζεται άμεσα να γίνουν παρεμβάσεις, να γίνει νέο επανασχεδιασμός των οικονομικών και να δημιουργήσουν και την οικονομία κλίμακος που χρειάζεται όλο αυτό το σχέδιο, για να βάλουμε μπροστά τα γρήγορα, τα άμεσα και πολλές φορές που δεν έχουν και μεγάλο κόστος έργα που πρέπει να γίνουν, που αφορούν την καθαριότητα, που δεν μπορεί η τέταρτη μεγαλύτερη πόλη της Ελλάδος να είναι βρώμικη πόλη, να γίνουν άμεσα οι ασφαλτοστρώσεις που χρειάζεται για να μπορεί κανείς είτε με το αυτοκίνητό του είτε να περπατήσει το δρόμο και χωρίς να κινδυνεύει να πέσει, να σκοτωθεί, να μπορεί άμεσα να δημιουργηθούν οι γειτονιές που είναι απαξιωμένες, να μπορούμε ταυτόχρονα να δημιουργήσουμε το σχεδιασμό, το νέο σχέδιο της πόλης, να δούμε μελέτες που ήδη υπάρχουν σε σερτάρια και γυμνάζουν, αλλά να δούμε επίσης και πώς μπορούμε να κάνουμε την πολεοδομική ανασυγκρότηση σε περιοχές που το έχουν ανάγκη, να επεκταθεί το σχέδιο πόλης. Αυτό θα δημιουργήσει αυτομάτως αξία τόσο στην καθημερινότητα όσο και σε μακρόπνα σχέδια που το θέλουμε να το κάνουμε τουριστικό προορισμό το Ηράκλειο, και ταυτόχρονα να δημιουργήσουμε και τα μεγάλα μακρόπνα δομικά έργα που έχουν να κάνουν με τον πολιτισμό μας, με την ανάδειξη του πολιτισμού μας, με την ιστορία του πολιτισμού που μας έχουμε κληρονομήσει να τον φέρουμε μέσα στο κέντρο του Ηρακλείου, με τον κάθετο άξονα που θα δημιουργήσει ο νέος οδικός άξονας, ο ΠΟΑΚ, που θα πρέπει και εκεί να παρέμβουμε και να δημιουργήσουμε την αξία που χρειάζεται, με την κατάσταση του αεροδρομίου που εκεί χρειάζεται πραγματικά να εκπονήσουμε σχέδιο, να συνεργαστούμε με το κεντρικό κράτος και με όλους τους φορείς για να δημιουργήσουμε την αξία που χρειάζεται φεύγοντας το αεροδρόμιο, να δημιουργήσουμε αυτή τη διπλή αναγέννηση και να εντάξουμε ως ενιαία πόλη και την Αλικαρνασσό αλλά και το Ηράκλειο, να δημιουργήσουμε το παλιακό μέτωπο το οποίο έχει ανάγκη, που ξεκινάει από τον Καρτερό και καταλήγει στο Ξεροπόταμο. Μπορούμε να δημιουργήσουμε κάθε τους άξονες με τα χωριά της πόλης μας που έχουν και ιστορία αλλά και φυσικό κάλος. Πολλά μπορούμε να κάνουμε. Νομίζω άμεσα όμως πρέπει να δρομολογηθούν πράγματα της απλής βιώσιμης καθημερινότητας για να δημιουργήσουμε αυτή την βιώσιμη, ισόρροπη ευημερία που χρειάζεται ο λαός μας για να χαίρεται να ζει στην πόλη του. Εσείς τα αυτονόητα μπορεί να λέτε. Πόσο ωστόσο αυτονόητα είναι όλα αυτά για το κεντρικό κράτος που την αρμοδιότητα την κρατάει για λογαριασμό του, τα χρήματα τα ελέγχει για λογαριασμό του και πάντα η Δήμη, η τοπική αυτοδιοίκηση είναι ο μεγάλος χαμένος, και στη συνέχεια βέβαια και οι δημότες, με ό,τι χρειάζεται οι δημότες να συνεισφέρουν ο καθένας από τη δική του την πλευρά, έτσι ώστε να εξοικονομηθούν και χρήματα για την τοπική αυτοδιοίκηση. Γιατί είναι γνωστό, δεν ανακαλύψαμε εμείς στην Αμερική, ότι τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια η τοπική αυτοδιοίκηση είναι το μακρύ χέρι του κράτους, κύριε Γερμανάκη. Συμφωνούμε απόλυτα. Κύριε Δουλγεράκη, ακούστε, το κράτος έχει το δικό του ρόλο και η τοπική αυτοδιοίκηση έχει το δικό του ρόλο. Ξέρουμε τις δυσκολίες του κράτους, ξέρουμε το πώς κινείται και πόσο δύσκολο. Ναι, αλλά δεν αφήνει το κράτος να προχωρήσετε στις δικές σας τις αρμοδιότητες. Υπάρχουν πολλά χρηματοδοτικά εργαλεία, υπάρχουν πολλοί τρόποι, αρκεί κανείς να βρει
να σηκωθεί από το καναπέ του, να σηκωθεί από το γραφείο του, να τρέξει, να πάει είτε στο κεντρικό κράτος, είτε στην Ευρώπη, είτε να βρει άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία, να δημιουργήσει παράπλευρα εργαλεία τέτοια που να δημιουργούν αυτή τη δυνατότητα. Ξέρω το πώς δουλεύει η δημόσια διοίκηση, ξέρω οι νόμοι πώς αντίκειται ο ένας με τον άλλον, τα γνωρίζω πολύ καλά, τα έζησα και 4 χρόνια τώρα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Όμως, αν αφήσουμε τα πράγματα να περιμένουμε το κεντρικό κράτος να έρθει να μας πει: ελάτε, παιδιά, ελάτε να πάρετε κάτι, δεν πρόκειται ποτέ να έρθει. Εμείς πρέπει να το διεκδικήσουμε, πρέπει να δημιουργήσουμε, θα έλεγα, και ένα γραφείο στην πρωτεύουσα της Ελλάδος, στην Αθήνα, να διαδρά αυτομάτως, άμεσα και γρήγορα με το κεντρικό κράτος, σε συνεργασία πάντα με τη δημοτική μας ενότητα, γιατί όπως ξέρετε είμαστε μια περιφερειακή ενότητα, είμαστε ένας περιφερειακός δήμος, είμαστε μακριά από τις εξελίξεις και το κέντρο, οπότε πρέπει να δημιουργήσουμε να γεφυροποιήσουμε όλη αυτή τη σχέση και να δημιουργήσουμε την άμεση διάδραση με το κεντρικό κράτος. Ταυτόχρονα μπορούμε να δουλέψουμε και σε επίπεδο Ευρώπης και σε χρηματοδοτικά εργαλεία που έχουν να κάνουν με το ΕΣΠΑ και πολλά άλλα, και μπορούμε να δημιουργήσουμε αυτή την αξία. Μπορούμε και με εθελοντισμό, μπορούμε και με την επιχειρηματικότητα να δουλέψουμε πάνω σε αυτό το κομμάτι. Πολλά μπορούμε να κάνουμε, αρκεί να έχει κανείς βούληση, να έχει πείσμα, να έχει όρεξη για το αποτέλεσμα, να θέλει να κάνει καλό, να θέλει να το πιστεύει όλο αυτό το πράγμα. Τα υπόλοιπα νομίζω ότι έρχονται όταν αυτό το πιστέψεις και το θέλεις πραγματικά να το κάνεις. Αυτή είναι η γνώμη μου, με αυτές τις σκέψεις πορεύομαι. Ξέρω ότι αυτά που λέω τώρα μοιάζουν απλά στο άκουσμά τους, αλλά είναι δύσκολο στην πραγματικότητά τους. Αλλά ναι, δεν μπορούμε όμως 9 χρόνια τώρα, τα 5 τελευταία, να λέμε τα ίδια πράγματα και τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια, και να ξαναγυρίζουμε πάλι στις γειτονιές και στους ανθρώπους που υπάρχουν τώρα αυτό το διάστημα και μας λένε τα ίδια πράγματα που μας λένε πριν από 5 χρόνια, πριν από 9 χρόνια. Εγώ το έχω ακούσει διαφορετικά από τον κόσμο, ότι πρέπει να σταματήσουμε πια να κάνουμε εκπτώσεις. Ακριβώς. Μα συμφωνώ απόλυτα. Να σας πω κάτι άλλο. Δεν έχει μια αξία να κουβεντιάζει κανείς άπειρα χρόνια για τα αυτονόητα. Ή μπορείς ή δεν μπορείς. Και εδώ είναι οι δεξιότητες και οι ικανότητες και της ομάδας και του επικεφαλής, αλλά και γενικότερα των ανθρώπων που θέλουν και έχουν όρεξη να προσφέρουν. Mm-hmm. Είναι ο Δήμος, κυρία Δουργεράκη. Και η σχέση αιρετή αυτή είναι εθελοντική σχέση. Δεν είναι σχέση επαγγελματική. Όταν αυτό ξεχωριστεί από μέσα μας, όταν εμείς πάμε εκεί πέρα όχι για να πάρουμε το μισθό μας ή για να καλύψουμε κάποιες θέσεις ή κάποιες υπαρξιακές ανάγκες, αλλά πάμε για να βοηθήσουμε από το περίσσευμά μας να το καταθέσουμε στην κοινωνία, τότε τα πράγματα θα αλλάξουν και θα αλλάξουν ραγδαία προς το καλό. Είμαι απόλυτα σίγουρος για αυτό το πράγμα, είναι το μαθήμα που πιστεύω. Είναι η βαθιά μου φιλοσοφία και η μεγάλη μου κουλτούρα. Κύριε Γρημανάκη, σας ευχαριστώ για τις κουβέντες. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια, καλή επιτυχία εύχομαι. Να είστε καλά και εσείς, ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.